Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έφυγε από τη ζωή σήμερα Κυριακή σε ηλικία 88 ετών ο εμβληματικός Γάλλος ηθοποιός Αλέν Ντελόν. Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή τα παιδιά του. Το 2019, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική του προσφορά στην 7η τέχνη. Θρυλικός, εμβληματικός σύμβολο. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, Αλέν Ντελόν, πέταξε για τη γειτονιά του Αγγέλων. Ο αγαπημένος Γάλλος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, σκορπίζοντας θλίψεις στο γαλλικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Ο Αλέν Φαμπιέν, η Ανούκα, ο Άντωνη και ο σκύλος του Λούμπο με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν το θάνατο του πατέρα τους. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο σπίτι του στο Ντουσί, περιτριγυρισμένος από τα τρία του παιδιά και την οικογένειά του. Γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στο Σό της Γαλλίας, ο Αλέν Ντελόν έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Όταν οι γονείς του χώρισαν, εκείνος ήταν 4 ετών. Αλλά εκτός από το διαζύγιο, οι δικοί του τον έστειλαν να μεγαλώσει σε ανάδοχη οικογένεια. Μια πληγή που δεν επουλώθηκε ποτέ, όπως θα παραδεχθεί αργότερα σε συνεντεύξεις. Αγάπη του για την τέχνη δημιουργήθηκε όταν φοίτησε σε καθολικό οικοτροφείο. Παρά το ότι παράτησε το σχολείο στα 14 του και κατατάχθηκε στον πολεμικό ναυτικό στα 17 του, ο Αλέν Ντελόν εντυπωσίασε από τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική. Η απογείωση στην καριέρα του ήρθε όταν ενσάρκωσε τον Τόμ Ρίπλεϊ στην ταινία Γυμνή στον ήλιο του 1960. Ο Αλέν Ντελόν αφήνει πίσω του τεράστια παρακαταθήκη από ταινίες που σημάδευσαν τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως Η Έκλειψη, Ο Γατόπαρδος, Μέχρι σε Σχάτων και Η Πισίνα, για τις οποίες διακρίθηκε. Φυσικά, ο Αλέν Ντελόν υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ του σινεμά. Ο θυελώδης έρωτάς του με τη Ρόντμι Σνάιντερ και ο αραβόνας τους κυριαρχούσε στα μέσα της εποχής. Ο ίδιος θα παραδεχθεί μετά από πολλά χρόνια ότι η Ρόντμι Σνάιντερ ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του και ότι μετάνιωσε που δεν την παντρεύτηκε. Έχοντας διαγράψει μια μοναδική πορεία στον παγκόσμιο κινηματογράφο αλλά και στις γενικές καρδιές, ο Αλέν Ντελόν θα βγάλει το τραγούδι Παρόλε με τη Δαλιδά, ένα κομμάτι που αποτελεί ορόσημο της καριέρας του. Το 1997, σε ηλικία 62 ετών, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την υποκριτική. Όμως επέστρεψε στον κινηματογράφο ακόμη και σε κωμικούς ρόλους, όπως αυτός του Ιουλίου Κέσσαρα στην ταινία Αστερίξ και Οβελίξ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχει τιμηθεί με βραβείο Σεζάρ πρώτου ανδρικού ρόλου το 1985 για την ερμηνεία του στην ταινία Η Ιστορία μας, ενώ το 1991 έλαβε το παράσημο της Λεγεώνας στις τιμές της Γαλλίας. Στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, του απονεμήθηκε η τιμητική Χρυσή Άρκτο. Επίσης, το 2019 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, έλαβε το τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην 7η τέχνη. Ce soir, c'est un peu un hommage posthume, mais de mon vivant. Περηφανευόταν πως δεν δούλεψε ποτέ την τεχνική του και βασιζόταν στο χάρισμά του, ένα μοναδικό μείγμα φλογερής ομορφιάς και απότομης ψυχρότητας. Apparemment vous manifestez une grande confiance en vous. Est-ce réel? L'avez-vous toujours vu? Pas en moi personnellement, mais en mon métier, oui. Enfin, je crois que pour arriver d'abord, la principale des choses, c'est de croire et de croire en ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Je crois en moi sur le plan comédien, sur le plan de ma carrière. Je crois beaucoup moins en moi. Πολλές από τις ταινίες του θεωρούνται μνημείες της 7ης τέχνης και σίγουρα ο Αλέν Ντελόν άφησε το σημάδι του σε αυτή όπως κανείς άλλος. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξη απολογισμού της ζωής του, θα φύγει από τον κόσμο χωρίς λύπη, γιατί είδε και γνώρισε τα πάντα. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαδικτυακή συνομιλία που είχε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς με αστυνομικό, όπου φέρεται να εξαπέλυσε ύβρις κατά του κλάδου. Τη διαγραφή του ευρωβουλευτή ζητάει Νέα Δημοκρατία, ενώ είχε προηγηθεί και η έντονη αντίδραση της Ένωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά για να σχολιάσει τον ίδιο, αλλά όχι για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς φέρεται να διαφωνεί με αστυνομικό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το σώμα της αστυνομίας αλλά και απειλές. Στη δημοσιότητα δόθηκε screenshot από τη συνομιλία των δύο ανδρών αλλά και ηχητικό ντοκουμέντο.
Μην έρθω Θεσσαλονίκη και σε τελειώσω. Σκουπίδι. Καλό ψόφος ό,τι αγαπάς. Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής. Ο οποιοσδήποτε υποδημητικός χαρακτηρισμός για τους αστυνομικούς δεν μας αγγίζει. Τον αντίον ίσως να αποδεικνύει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αφού η ισχυρή μειοψηφία των αιμονικών συνεχίζει να μας εξυβρίζει. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυριαρχεί αποκλειστικά ο πολλακισμός, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, που ζητά από τον Στέφανο Κασελάκη να προχωρήσει στην αποπομπή του Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο ένας εκ των εκπροσώπων της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο να συμπεριφέρεται σαν τον χειρότερο τραμπούκο και να εξαπολύει τη μία απειλή μετά την άλλη. Περιμένουμε αυτή τη φορά από τον κύριο Κασελάκη να κάνει το αυτονόητο και να αποπέμψει τον κύριο Παπά. Ας ελπίσουμε να μην δούμε άλλη μία μισή διαγραφή όπως στην περίπτωση Πολάκη. Με βίντεο που ανέβασε ο Ευρωβουλευτής τονίζει πως σέβεται και αναγνωρίζει τα σώματα ασφαλείας, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχείρει να αλλάξει την ατζέντα από τις πυρκαγιές. Πάντα σέβομαι και αναγνωρίζω τα σώματα ασφαλείας, το γνωρίζουν και οι ίδιοι σε κατηδία συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά δεν δέχομαι από κανένα ακροδεξιό τρόλ, κανένα φασιστάκο, από τον οποιονδήποτε να με υποτιμάει, να με προσβάλλει και να με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου. Θα απαντάω πάντα στο ίδιο ύφος. Δεν αναιρεί η θέση του ευρωβουλευτή που έχω, τις αξίες μου και την προσωπικότητά μου. Και καλό θα ήταν εκεί στο μαξί μου να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά θέματα. Ο κόσμος καίγεται, πεθαίνει, μένει στο δρόμο και εσείς πετάτε χαρταετόπαλοι. Παρά την αναδίπλωση του Νίκου Παπά, μετά τη Νέα Δημοκρατία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά τη διαγραφή του ευρωβουλευτή. Ολαλίστατος κύριος Κασελάκης, που ειδικά αυτές τις ημέρες έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αναρτήσεων, φωτογραφιών και βίντεο, δεν αφιέρωσε ούτε λίγα λεπτά για να ζητήσει η αστυνομία συγγνώμη στους δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς και τις οικογένειές τους για την χυδαία και απειλητική συμπεριφορά του ευρωβουλευτή του Νίκου Παπά. Σε ένα κανονικό κόμμα, η διαγραφή του θα ήταν αυτονόητη. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας και οφείλουμε να τις στέλνουμε στο περιθώριο με πράξεις. Ας διαλέξει τότε ποια είναι η δήλωση του η οποία τον εκφράζει. Η πρώτη, με την οποία καθυβρίζει τα σώματα ασφαλείας και τα ευτελίζει, ή η δεύτερη, με την οποία τα σέβεται. Αποστάσεις πάντως από τις φερόμενες δηλώσεις Παπά, πυροβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αρμόδιος τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος, Κώστας Μπάρκας. Ήτανε προφανώς άστοχη και απαράδεκτη δήλωση, σωστά και καλά έκανε ο Νίκος Παπάς, ο ευρωβουλευτής μας, και ανασκεύασε. Εμείς σεβόμαστε τη δουλειά των Ελλήνων αστυνομικών. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λέει πολλακισμός. Είναι έτσι? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκφράζεται έτσι. Όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πρέπει να τον μεταχειριζόμαστε με τέτοια προσοχή, ώστε να μην ισοπεδώνουμε συλλήβδιν κατηγορίες εργαζομένων. Είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο και οδηγεί σε κοινωνικό αυτοματισμό. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό σας απόγευμα.